Τομάς ο Τρενάκη. Επί τις ανακοινώσεις αυτής θέλετε κύριε Σελιμό. Επ' αυτού θέλετε. Εγώ θέλω να, μου πείτε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να γνωρίζω ότι από τα 20.000 τα οποία θα στοιχήσει τα δέντρα που είναι στην πλατεία της Σπάρτης, 20.000, να μου πείτε, έχει εκδώσει τιμολόγιο το πνευματικό κέντρο 5.712. Τα άλλα 13.000, από πού θα πληρωθούν, γιατί κόψατε το έργο στη μέση, γιατί κόψατε το τιμολόγιο στη μέση, υπάρχει κατάθμιση, για ποιο λόγο, θέλω μια απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Σελίμου. Κύριε Πρόεδρε, προχθές που είπα ορισμένες κουβέντες, πραγματικά και εσείς με επιπλήξατε, αλλά και ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Χρήστος. Εγώ δεν ήθελα και μερικές φορές το έχω πει κατ' επανάληψη ότι μετανιώνω για αυτά που λέω, αλλά βλέπετε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι κάθε μέρα σκάζει και μία βόμβα στο Δήμο. Θα σας εξηγήσω, επειδή εγώ ήμουνα στην Επιτροπή, τι είχαμε συζητήσει με τους συναδέλφους και τι έγινε. Στη συζήτηση λοιπόν που κάναμε στην Επιτροπή, που μετά αποχώρησα για αυτά που, όλα που πήγανε να κάνουν, είχαμε πει ότι είχαν γίνει ορισμένες, είχαμε κάνει μια ανακοίνωση στις εφημερίδες και είχαμε πει ότι οι μη συμπολίτες να μας φέρουν προτάσεις. Ήρθαν ορισμένες προτάσεις στο Δήμο, η οποία επιλέχθηκε οικειοθελώς θα έλεγα, και όπως γίνεται κάθε χρόνο και άλλες φορές που είχε ξαναγίνει, που είχα φέρει και όπως λέει ο κ. Ματσιλίβας που είναι κατά τιμολόγια, πάλι με τη συγκεκριμένη επιχειρηματία είχαν γίνει πάλι τα ίδια. Λοιπόν, είχε γίνει λοιπόν μια πρόταση από έναν επιχειρηματία, είτε να πάρουμε ένα δέντρο με όλα αυτά που κάτω, που έφταναν τις 6.000 ευρώ δέντρο και τους αγγέλους και αυτά, ή υπήρχε μια πρόταση με 2.000 ευρώ να επινοικιάσουμε ένα δέντρο, το οποίο να έρθει η εταιρεία να μας το στήσει, ωραιότατο το δέντρο, και μετά να το πάρει. Η Επιτροπή, διότι είχε χαράξει συγκεκριμένη πορεία για να πάρουν από τη συγκεκριμένη επιχειρηματία τα δέντρα αυτά, δεν φανταζόμουν όμως ποτέ ότι θα γίνουν και αυτά που γίνανε μέσα στα τιμολόγια. Εγώ βεβαίως θα πω, το ένα τιμολόγιο το ήξερα του πνευματικού κέντρου. Η ερώτηση είναι η εξής. Εμείς είχαμε πει ότι θα συμμετέχει ο αθλητικός οργανισμός, και ας με διορθώσουν οι συνάδελφοι που ήταν στην Επιτροπή, είχαμε πει ότι θα συμμετέχει ο αθλητικός οργανισμός και το πνευματικό κέντρο με μία ο καθένας εκδήλωση, για να μην φορτώσουμε το μπάτζετ του Δήμου. Εκδήλωση. Όχι να αγοράσει το πνευματικό κέντρο δέντρα να τα τοποθετήσει. Αυτά δεν γίνονται σε κανένα Δήμο του κόσμου, όχι της Ελλάδος. Ύστερα από αυτά όμως, και επειδή πραγματικά η τοποθέτησή σας κύριε Πρόεδρε ήταν σημαντική για μένα, και θα περιμένω με τον καινούριο χρόνο να αλλάξει επιτέλους αυτή την πόλη κάτι, γιατί γι' αυτό μας έχει στείλει αυτός ο κόσμος εδώ, και όχι να αλλάζουμε τις μελέτες, να βάζουμε τα τιμολόγια αλλού, να τα παίρνουμε από 20, να τα κάνουμε 15 για να γίνεται απευθείας ανάθεσης. Και όλα αυτά που γίνονται θα περιμένω, εφόσον δεν προκληθώ, δεν θα ξαναμιλήσω σήμερα, όμως θα περιμένω με τον καινούριο χρόνο να γίνουν αυτά που είπατε πραγματικότητα. Πρόεδρε, μισό λεπτό, θέλω να μου πείτε τα υπόλοιπα χρήματα. Η υπόλοιπη δαπάνη των 13.000 πώς θα πληρωθεί και ποιος θα την πληρώσει. Την ώρα που θα σας δώσω το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο, κύριο Κυτακό. Θα σας πω γιατί. Εδώ υπόθηκε ένα σοβαρό θέμα. Πρώτον, ότι άλλαξαν οι μελέτες, και δεύτερον, ότι αυτό είναι με μαρτυρία του κύριου Δόγα. Ο κύριος Δόγας είναι εδώ, να τα ξεκαθαρίζουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κύριε Δόγα, είπατε εσείς ότι αλλάξαν οι μελέτες, ότι ψηφίσαμε 5.000 και πήγαν 10. Εγώ είπα το εξής, κύριε Δόγα. Αυτή που φέρατε εδώ. Αυτή που ήταν από την κυρία Παπαγουστόλ, δεν την έφερα εγώ. Όχι, που ήταν εδώ στο κομμουνικό σου. Μπράβο, ναι, μην απαντάτε. Και την πήρα την καθαρόγραψη. Ποιο σα την έφερε, κυρία Παπαγουστόλ. Από τη γραμματεία την πήρα. Δεν έχω την γραμματεία σα. Αυτή η μελέτη πήγε και στην περιφέρεια, μία. Καθαρογράφηκε, κυρία Σπουδία. Όχι, η ίδια. Λοιπόν, θα μα πείτε. Εάν το είπατε. Τα είπατε αυτά, και αν πράγματι ψηφίσαμε 5.000 εδώ και πήγαν 10. Και από εκεί και πέρα τα συζητάμε, διότι από εκεί ξεκινάμε.
Για το θέμα είναι σοβαρό. Αυτό έγινε, Σταύρο. Κύριε Πρόεδρε, είναι η μελέτη. Στη γραμματεία της έχει ο κύριος Καλόδης. Κύριε συνάδελφε, Σταύρο, μου επιτρέπεις να πω κάτι. Τι να απαντήσει, κύριε Αυγούστο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μισό λεπτό, κύριε Σμυρνιέ. Μισό λεπτό, κύριε Σμυρνιέ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε συνάδελφοι, τη στιγμή που εμείς συζητάμε όσα συζητάμε σήμερα και το λιγότερο που έχω να καταλογίσω σε συναδέλφους που συζητούν αυτά τα πράγματα είναι ότι τουλάχιστον είναι αδαείς περί των λέξεων που χρησιμοποιούν. Γίνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και η πόλη ζει τα Χριστούγεννα. Ο κόσμος είναι κάτω στην πλατεία και χαίρεται τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τις οποίες ψηφίσαμε και αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, είναι πολύ ωραία τα Χριστούγεννα φέτος και όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται νομίζω ότι μας έχουν συναδελφώσει ως προς την ποιότητα, ως προς την λιτότητα και ως προς την παροχή προς τα παιδάκια και προς τους γονείς και προς τον κόσμο μας. Είναι δυνατόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών να ακούγονται κουβέντες για βόμβες, να ακούγονται κουβέντες για μελέτες που αλλιώς ψηφίστηκαν και άλλο δρόμο πήραν, λες και η συμπλήρωση ή η τροποποίηση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι κουβέντες θα μπορούσαν να έχουν ζητηθεί εξηγήσεις έξω και πέρα από το τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να λάβουν οι ερωτώντες και τις απαντήσεις, που πιστεύω ότι υπάρχουν οι απαντήσεις, για να έρθει πλέον ο λόγος και η λέξη στην πραγματική της διάσταση και να μην δημιουργεί την αίσθηση ότι εδώ μέσα ζούμε σε ένα σκηνικό και σε ένα περιβάλλον αφάνταστης και άκρατης παρανομίας που δεν σώνει κανέναν. Εγώ έχω καταλάβει. Εγώ έχω καταλάβει. Εγώ έχω καταλάβει. Κύριε Σελίμω, έχω καταλάβει, σας παρακαλώ πολύ, ότι ο λόγος που άρθρωσα εγώ πριν από 2 λεπτά, πάτε να μου τον διασύρετε και να τον πετάξετε στον υπόνομο. Διότι είναι. Όχι, απευθύνεστε σε όλους. Αν θέλετε να καλύψετε τίποτα. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αυτό λέτε ότι λέω εγώ. Γιατί να αφήνετε να διαδραστούν οι κύριοι που είναι υπεύθυνοι. Υπάρχουν εδώ μέσα συνάδελφοι που ατασταλούν και συνάδελφοι που είναι αδιάφθοροι. Υπάρχουν διεφθαρμένοι και αδιάφθοροι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Μπορεί να είσαστε ένα πολύ καλό δικηγόρο. Αλλά να έχετε υπόψη σας ένα πράγμα. Ότι και εμείς ξέρουμε τι λέμε. Σαν δικηγόρος εκφράζω αυτή τη στιγμή. Μιλάω για τον εαυτό μου. Αφήστε με. Υπερασπίζομαι κανέναν διεφθαρμένο. Δηλαδή, κύριε Σελίμου. Εγώ είπα κανέναν διεφθαρμένο. Όταν μιλάμε για βόμβες, όταν μιλάμε για μελέτες που αλλάζουν. Όταν λέμε ποιοι παίρνουν αποφάσεις. Εμείς ξέρετε τι είπαμε, κύριε Πρόεδρε. Ότι εμείς είπαμε ότι ψήφισε ένα δημοτικό συμβούλιο. Το οποίο έχει εμπιστοσύνη σε ορισμένους ανθρώπους κάτι. Και την άλλη μέρα έρχεται διαφορετικά, δεν σας λέει τίποτα. Εμένα ξέρετε τι μου λένε όλα αυτά. Εντάξει, ότι, πάμε λέμε, άπατη, ναι. Ότι πάμε άπατη καθοδόν προς δημοτικές εκλογές και σώζεται όποιος κολυμπάει. Αλλάξτε ύφος και στάση και μην δημιουργείτε επένδυση στην υπερβολή. Αφήστε λοιπόν να δοθούν οι απαντήσεις όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή είμαι σίγουρος στη θάλασσα, ότι όταν θα ακουστούν κάποια και πράγματα. Και έχω και καταρρύνει τη συνείδησή μου, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κάτι. Θα μιλήσετε, κύριε Βέργαδε, αλλά εγώ θα πω το εξής και δεν θα ξαναμιλήσω, κύριε Αρχιτάκο. Όμως είναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν μπορώ κι εγώ. Δεν μπορώ να σταματώ τον καθέναν και δεν έχει καταλάβει ο κάθε συνάδελφος εξημών. Δεν έχει καταλάβει κάτι. Δεν έχει καταλάβει κάτι. Μου λέει τώρα ο Νίκος ο Σελίμος, εγώ έχω μάθει να είμαι καθαρός. Και εγώ έχω μάθει να είμαι καθαρός και εσείς και ο κύριος Καλομήρης και όλοι. Νομίζετε ότι αυτό είναι πανάκια και σώζει. Η εικόνα είναι. Ορίστε. Ορίστε κύριε. Μου επιτρέπετε. Εξήγηση. Λοιπόν, μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Πρόεδρε. Έχω το λόγο. Όχι, θέλω μια απάντηση από εσάς γι' αυτό. Αυτό που θα πω. Πριν φτάσετε, θα την πάρετε την απάντηση. Όχι, θα πω μόνο ένα πράγμα. Πριν ρωτήσετε, ότι στη μελέτη που υπήρχε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίσατε, γιατί εγώ δεν ψήφισα, η ηχητική κάλυψη ήταν 5.000. Το πήγατε 10.000 και γράφει 500 ευρώ την ημέρα. Κάνετε λάθος. Φέρετε τη μελέτη την προηγούμενη, γιατί την αλλάξατε. Κάνετε λάθος. Γιατί στην περιφέρεια στείλατε άλλη διορθωμένη. Μου επιτρέπετε. Αυτή την απάντηση θέλω. Όχι, μισό λεπτό, απάντηση μου. Αυτή την απάντηση θέλω για εσάς. Μου επιτρέπετε. Γιατί στην περιφέρεια πήγε άλλη μελέτη. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Κύριε Βεργαδί. Αφήστε να μιλήσω. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Μπορείτε, το μπορείτε πρόβλημα, να απαντήσετε. Μπορείτε. Μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό, κύριε. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Για να βάλουμε μια τάξη, γιατί αυτά εγώ...